σας ακούω, σας ακούω. Μας ακούει ο Γιώργος Σιδιόπουλος. Γιώργο, για πες μας λοιπόν για την απόφαση, τι πληροφορίες έχουμε. Λοιπόν, οι πληροφορίες μας λένε ότι ολοκληρώθηκε το Eurogroup πριν από λίγο. Σε λίγα λεπτά αναμένεται να έχουμε και τη συνέντευξη τύπου. Εκκλίνει η δεύτερη αξιολόγηση οριστικά και με θετική αποτίμηση και αποφασίστηκε η εκταμείευση 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποφασίζει να εισέλθει στην ελληνική διάσωση και χρηματοδοτικά επί της αρχής, επιφυλασσόμενο όμως για την πραγματοποίηση εκταμιεύσεων εν ευθέτω χρόνο. Αυτό είναι το περίγραμμα της διατύπωσης που θα έχουμε σε λίγα λεπτά. Είναι αυτό το stand-by, Γιώργο. Αυτό το stand-by που λέγαμε. Τώρα έχουμε τρία βασικά σημεία σχετικά με την αναδιάρθρωση του χρέους, με τις λεπτομέρειες για τα μεσοπρόθεσμα να συζητούνται στο τέλος του προγράμματος, όπως έχουμε ήδη επισημάνει. Τα σημεία αυτά είναι επιστροφή των κερδών των κεντρικών τραπεζών από ελληνικά ομόλογα, επέκταση των ορισμάνσεων των δανείων του EFSF για ένα ποσό 130 δισεκατομμυρίων ευρώ για περίοδο, αυτή είναι η διατύπωση που προκλήθηκε, από 0 έως 15 χρόνια. Και σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα, στόχο για έως 2% του ΑΕΠ για την περίοδο μετά το 2022. Έως τότε θα παραμείνουμε στο 3,5%. Ακόμη, επισήμανση της ανάγκης για την πραγματοποίηση εκθέσεων ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους, με βάση τις οποίες θα κριθούν και αποφασιστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στο τέλος του προγράμματος. Κλειδί σε όλες τις προσεγγίσεις παραμένει ο ρυθμός ανάπτυξης και προϋπόθεση η απρόσκοπτη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Κεντρικό στοιχείο της απόφασης. Η έμφαση που δίνεται στην αναπτυξιακή προοπτική με αξιοποίηση όλων των δυνατών χρηματοδοτικών εργαλείων προς την Ελλάδα, ενώ κριτική ασκήθηκε μόνο για το θέμα των διώξεων που αντιμετωπίζουν μέλη του ΤΑΙΠΕΔ μετά την απόφαση πώλησης ακινήτων, την ώρα που η πλευρά των θεσμών θεωρεί απαραίτητη την προστασία με ακαταδίωκτο όλων όσων εμπλέκονται σε εκτιμήσεις δημόσιας περιουσίας στο πλαίσιο των εισπρακτικών στόχων. Απόσπασμα της σημερινής συνεδρίασης είναι ότι το Eurogroup διατηρεί την πεποίθηση ότι η συμφωνία του Μαΐου στα βασικά χαρακτηριστικά της για το χρέος, μαζί με την επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος από την Ελλάδα και την επίτευξη των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα, θα φέρει το ελληνικό χρέος σε βιώσιμο μονοπάτι τόσο σε μέσο πρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα και θα επιτρέψει τη σταδιακή επιστροφή στις αγορές. Κάτι που Νίκο το επισήμανε σήμερα και ο Κλάους Ρέγκινγκ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να ξαναβγεί στις αγορές μέσα στο 2017 ή νωρίς το 2018 υπό την προϋπόθεση, αυτό επαναλαμβάνεται διαρκώς, της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και των όσων έχουν αποφασιστεί. Γιώργο, έχουμε λοιπόν, ότι... Γιώργο, για να τα πάρουμε έτσι με τη σειρά και να τα δούμε ένα-ένα, έχουμε λευκό καπνό από το Eurogroup, όπως το λέγανε από το πρωί οι αξιωματούχοι και οι Έλληνες αλλά και οι Ευρωπαίοι, παρά το γεγονός ότι χθες δεν είχαμε και τόσο καλό κλίμα. Σήμερα τελικά βρέθηκε ένας κοινός τόπος ώστε να υπάρξει αυτή η συμφωνία. Έχουμε πρώτα το κλείσιμο της αξιολόγησης και τα 8,5 δισεκατομμύρια. Σχετικά με την εκταμείευση αυτής της δόσης, ξέρουμε αν υπάρχουν αστερίσκοι, θα δοθεί όλο το ποσό ή θα δοθεί σε δόσεις. Δεν υπάρχουν πληροφορίες γι' αυτό. Τα όσα σας είπα είναι συλλογή δημοσιογραφικών πληροφοριών. Στα επόμενα 5, 7, 8 λεπτά το πολύ θα έχει ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου και όλα αυτά θα αναφερθούν αναλυτικά από τον Γερούν Γκάσεμπλουμ, τον Πιέρ Μοσκοβισί, τον Κλάους Ρέγκινγκ αλλά και την Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία παρευρέθηκε στη σημερινή συνάντηση του Eurogroup, και νομίζω ότι θα διευκρινιστούν αρκετές από αυτές τις λεπτομέρειες. Γιώργο, θέλω τη δική σου εκτίμηση, γιατί παρακολουθείς στενά το ρεπορτάζ και μιλάς με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σε άκουσα να μας περιγράφεις κάποια πράγματα για το χρέος. Δεν υπάρχουν αριθμοί, αλλά υπάρχει μια περιγραφή και υπάρχουν και κάποια κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό. Εκεί εσύ διακρίνεις μια μικρή υποχώρηση από μια σκληρή γραμμή που υπήρχε ότι δεν συζητάμε για το χρέος. Κοίταξε, προφανώς, υπό την έννοια ότι ενώ παραπέμπουν την εφαρμογή τους, τη λεπτομερή αν θέλεις καταγραφή των όσων θα εφαρμοστούν για την ελάφρυνση του χρέους στο τέλος του προγράμματος το 2018, ωστόσο από τώρα έχει δοθεί ένα περίγραμμα, αν θέλεις ένας ανοιχτός καθαρός διάδρομος για το ποια είναι η λογική προσέγγισης της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και ξεκάθαρο μήνυμα προς τις αγορές για να γνωρίζουν ποια είναι η προοπτική και οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας αλλά και το εύρος της αλληλεγγύης που μπορεί να έχει η Ελλάδα από τις εταίρους της. Είναι πολύ σημαντικό
το ότι αναφέρεται, για παράδειγμα, και θα κοστολογηθεί αυτό. Ο κύριος Ρέγκλινγκ, μάλιστα, νομίζω, έχει πει ότι μπορεί να φτάνει έως και 20% το ΑΕΠ το όφελος της Ελλάδας από τα βραχυπρόθεσμα και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα. Θα κοστολογηθεί τις επόμενες ημέρες, θα το δούμε αυτό. Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι η όποια αντίδραση στη μη ονοματική ελάφρυνση του χρέους εδράζεται πάνω στην πεποίθηση ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα για μια πολύ σοβαρή ανάκαμψη της οικονομίας της και ένα σοβαρό αναπτυξιακό λάκτισμα, αν θέλεις, το αμέσως επόμενο διάστημα που θα επιτρέπει την αποπληρωμή δανειακών δόσεων αγώγιστα για τη χώρα. Και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό. Γιώργο, απλώς. Θα δούμε και τις διατυπώσεις πώς ακριβώς θα ανακοινωθούν σχετικά με τις ρυθμίσεις για το χρέος. Εγώ θα υπενθυμίσω μόνο ότι η απόφαση του Μαΐου του 2016, εκεί τότε οι εταίροι έλεγαν πως τα μέτρα θα εφαρμοστούν το 2018 μόνο αν χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μια απόφαση, αν διατυπωθεί έτσι όπως έχουμε τις πληροφορίες, ότι θα εφαρμοστούν. Άρα είναι μια απόφαση πλέον πιο προχωρημένη ότι θα ληφθούν μέτρα για τη ρύθμιση του χρέους. Κοίταξε, αυτό είναι πολύ σωστή η διατύπωση που κάνεις, η υπενθύμηση που κάνεις. Ωστόσο, αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Αυτό δηλαδή, λέω. Τουλάχιστον αυτή την ώρα που μιλάμε. Να το δούμε στη διατύπωση πώς θα είναι. Θα το δούμε στη διατύπωση πώς θα είναι. Η αρχική θέση των εταίρων είναι ότι τα μέτρα πράγματι θα εφαρμοστούν εάν χρειαστεί. Ωστόσο, εκείνο που έχουμε ως καινούργιο στοιχείο, θα έλεγα αυτή την ώρα, είναι ότι παγιοποιείται ο στόχος των πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2022 και μετά σε ένα ποσοστό έως 2% του ΑΕΠ, κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό. Και εδώ πάλι, Γιώργο, θα παίξουμε λίγο με τις διατυπώσεις, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Βέβαια, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες και το λέμε για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί θα περιμένουμε τις διατυπώσεις, γιατί έχει σημασία και αυτός ο αριθμός. Εάν διατυπώνεται περίπου στο 2, οπότε μπορεί να δίνει μία ευελιξία ή στο 2 ή πάνω από το 2. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, έτσι. Η πληροφορία μου λέει ότι διατυπώνεται έως 2%. Μάλιστα. Έτσι, και είναι σημαντικό. Όπως επίσης μια άλλη διατύπωση, η οποία ήταν στο μικροσκόπιο, όπως είχαμε πει στην προηγούμενη σύνδεσή μας του Wolfgang Schäuble, σε ό,τι αφορά στο χρόνο των οριμάνσεων των δανείων του EFSF, μεγάλο ποσό, 130 δισεκατομμύρια, όπου εκεί η διατύπωση που κυριάρχησε είναι για περίοδο από 0 έως 15 χρόνια. Έτσι, αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Αν πάρει τα 15 χρόνια, τότε έχουμε μια πραγματική επιμήκυνση σε αυτές τις οριμάνσεις. Εάν πάρει το 0, τότε ουσιαστικά δεν έχουμε καμία επιμήκυνση. Αλλά όλα αυτά θα συνδέουν όλοι στο σκεπτικό τους με την ανάπτυξη που μπορεί να επιτευχθεί στην Ελλάδα. Γι' αυτό και ο κεντρικός... Και αυτό που λες, Γιώργο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η σύνδεση με την ανάπτυξη, γι' αυτό πρέπει να το δούμε ολοκληρωμένο το κείμενο και πώς θα είναι διατυπωμένο, γιατί ουσιαστικά είναι ψηφίδες ενός παζλ που το ένα κομμάτι ουσιαστικά στηρίζει το επόμενο και όλα μαζί συνθέτουν μία εικόνα που έχει να κάνει με την πορεία της χώρας στις αγορές. Βλέπουμε ότι έχουν πάρει θέση για την...